Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς απάς κυλίδος, και σώσον αγαθέ διασούτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, κατά πένσας αυτής το πνεύμα, είμαστε στο 26ο κεφάλαιο, αδελφοί μου, του αοράτου πολέμου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος: αν κάποτε πέσεις σε κάποιο σφάλμα συγνωστό, ή στα λόγια ή στα έργα, δηλαδή αν συγχυστείς με κάποιο γεγονός που θα σου συμβεί, ή κατακρίνεις ή ακούσεις να κατακρίνουν άλλοι, ή φιλονικήσεις με κάποιον, ή δείξεις ανυπομονησία ή περιέργεια ή υποψία άλλων, ή πέσεις σε αμέλεια, δεν πρέπει να συγχύζεσαι, ούτε να απελπίζεσαι και να λυπάσαι σκεπτόμενος εκείνο που έκανες, άλλοτε νομίζοντας ότι δεν πρόκειται να γλιτώσεις από τέτοιες αδυναμίες, άλλοτε ότι η ατέλειέ σου είναι αιτία αυτών και η αδύνατη προαίρεσή σου. Και άλλοτε βάζοντας στο νου σου ότι δεν βαδίζεις πραγματικά στην οδό του Πνεύματος και στην οδό του Κυρίου και φορτώνεις με χίλιους φόβους την ψυχή σου σε κάθε τι που συμβαίνει από λύπη και μικροψυχία σου. Εδώ τι μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος? Ότι αν τυχόν πέσουμε, λέει, σε κάποιο σφάλμα συγνωστό. Σε κάποιο σφάλμα. Είναι τα συγνωστά αμαρτήματα και τα απλά και τα θανάσιμα τα λεγόμενα. Μιλάει για τα απλά αμαρτήματα, όχι. Ή στα λόγια ή στα έργα. Αν δηλαδή το κάνεις με τα λόγια ή με κάποιο έργο, όπως να νευριάσεις, να συγχυστείς με κάτι που άκουσες, να κατακρίνεις, να φιλονικήσεις, να δείξεις ανυπομονησία, περιέργεια, καχυποψία, αμέλεια, να συγχυστείς, να λυπηθείς κτλ. Αυτομάτως λοιπόν μπορεί το μυαλό σου να αρχίζει να σκέφτεται ότι πάει, είμαι αδιόρθωτος, δεν διορθώνομαι, θα χάσω την ψυχή μου, και να οδηγείται ο άνθρωπος στην απελπισία. Αλλά αυτό δεν το παθαίνει με τα συγνωστά. Και με τα θανάσιμα αμαρτήματα μπορεί να το πάθει. Γιατί ο διάβολος αυτή τη δουλειά κάνει. Να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απελπισία. Και να τον κάνει να ξεχάσει τι? Ότι δεν σώζεται ο άνθρωπος αφέ αυτού. Σώζεται ο άνθρωπος γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε δι' αυτόν. Από εκεί σωζόμεθα. Δεν σωζόμεθα από κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν ο διάβολος τι κάνει? Παρουσιάζοντας τα αμαρτήματα, είτε μικρά είτε μεγάλα, και εδώ μιλάει για τα συγνωστά, τα απλά, πολλές φορές οδηγεί τους ανθρώπους, ακόμα και τους μοναχούς, σε σκέψεις απελπισίας. Δηλαδή ότι εγώ πλέον είμαι αδιόρθωτος και θα χαθώ. Έτσι λέει τι ακολουθεί? Να ντρέπεσαι να σταθείς μπροστά στο Θεό. Εκείνο λέει που θα πετύχει ο διάβολος τι είναι? Να μην μπορείς να κάνεις την προσευχή σου. Να σταθείς ενώπιον του Θεού, να γονατίσεις και να προσευχηθείς. Γιατί να λες τώρα εγώ, μετά από αυτό που έκανα, τι προσευχή να πάω να κάνω? Η προσευχή με μάρανε. Η προσευχή τώρα, γιατί αισθάνεσαι
ότι διέριξες τη σχέση σου με τον Θεό. Να μην έχεις θάρρος σε αυτόν, σαν να μην του φύλαξες την πίστη που έπρεπε και να πέφτεις και να χάνεις τον καιρό σκεπτόμενος τα πράγματα αυτά, ψάχνοντας πόσο παρέμεινες στο κάθε πτέσμα και αν συγκατατέθηκες, αν θέλησες αυτά ή όχι, αν απέβαλες το λογισμό εκείνο και τα παρόμοια. Και κάθεται το μυαλό σου, λέει, και το βασανίζεις, μήπως αυτό που έκανα είναι απιστία απέναντι στο Θεό. Με ποια είναι η απιστία? Όπως ο σύζυγος απατά τη σύζυγο ή η γυναίκα απατά τον άντρα και δημιουργείται απιστία. Μήπως είναι απιστία αυτό που έκανα απέναντι στο Θεό? Δηλαδή ξεκόπηκα από κοντά του, μήπως έπεσα, μήπως χάνω πλέον τον καιρό μου. Και σκέπτεται, λέει, το μυαλό μου, το ήθελα κι εγώ αυτό που το έκανα ή δεν το ήθελα? Συγκατατέθηκε ο νους μου ή δεν συγκατατέθηκε? Και λέει, βασανίζεις το μυαλό σου, λέει, με τέτοια και άλλα παρόμοια. Και όσο περισσότερο λυπάσαι, τόσο περισσότερο αυξάνει η αδιαθεσία και ενόχλησης και ανησυχία για να εξομολογηθείς. Και τότε καταντάς, σε φέρνει ο διάβολος, λέει, σε απελπισία και λες, τι να πάω να εξομολογηθώ, τι να πάω να πω εγώ, αφού έχω τα μαύρα χάλια, αφού είμαι αδιόρθωτος. Οδηγεί δηλαδή τον άνθρωπο σε απελπισία, αντί να μας οδηγεί σε πιο συχνή εξομολόγηση. Έτσι, όπως έχουμε τα μικρά παιδάκια, τα οποία συχνά λερώνονται. Τι κάνει η μανούλα τους? Τα πλένει πιο συχνά για να είναι καθαρά. Αυτό κάνει. Δεν το αφήνει το παιδάκι μες στη βρώμα. Δεν απελπίζεται η μητέρα και να τα αφήσει το παιδί και να πει, άστο τώρα όλη την ημέρα αφού λερώθηκε, άστο λερωμένο. Όχι, το βλέπετε ότι παίρνει αμέσως και το καθαρίζει. Το αλλάζει και την μπάνα του, το αλλάζει και εκείνο για να είναι το παιδί καθαρό. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να κάνουμε και εμείς. Προστρέχουμε συνέχεια να καθαρίζουμε το χιτώνα της ψυχής μας. Ενώ ο διάβολος αποσκοπεί με αυτό που μας κάνει και μας φέρνει όλους αυτούς τους λογισμούς στο να τα παρατήσουμε. Άστο τώρα. Τώρα σε πήρε κάτι φόρα. Άστο, και κάποια στιγμή πηγαίνεις και του τα λες του γέροντα. Πας αργότερα και εξομολογείς. Αλλά και όταν πηγαίνεις στην εξομολόγηση, εξομολογείς με ένα φόβο ενοχλητικό. Και αφού πάλι χάσεις πολύ καιρό στην εξομολόγηση, πάλι δεν μπορείς να έχεις αναπαυμένο το πνεύμα σου, γιατί νομίζεις ότι δεν τα είπες όλα. Δεν τα είπες καθαρά δηλαδή. Μήπως δεν το κατάλαβε ο γέροντας, μήπως έκρυψα κάτι, μήπως δεν το κατανόησε. Και έχεις μέσα σου, λέει, ένα φόβο ενοχλητικό την ώρα που εξομολογείσαι. Και γι' αυτό μετά δεν αναπαύεται η ψυχή. Δηλαδή πώς θα το πάρει ο γέροντας, τι θα πει ο γέροντας, πώς θα σκεφτεί, πώς θα το δεχτεί. Όλες αυτές λέει, τις σκέψεις τις βάζει ο διάβολος ακριβώς για να μην μπλένουμε συχνά την ψυχή μας με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και έτσι περνάς μια ζωή πικρή και ανήσυχη με μικρό καρπό, χάνοντας τον καιρό σου. Και έτσι λέει, τι κάνει η ζωή σου? Είναι μια πικρή, ανήσυχη. Δεν έχεις ηρεμία και γαλήνη μέσα στην ψυχή σου, χάνοντας φυσικά τον καιρό σου και με μικρούς καρπούς. Δεν αφήνει ο διάβολος να προχωρήσεις πνευματικά αφού σε βάζει και ασχολείσαι με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν σε αφήνει να προχωρήσεις το έργο σου, το πνευματικό, το μοναχικό, το χριστιανικό, το ιεραποστολικό, το κοινωνικό. Σε μαραζώνει. Σκόβει τα πόδια. Και γι' αυτό οι αρχαίοι, είδατε τι έλεγαν? Ο γέγονε γέγονε. Το έκανες, τέλειωσε. Ξομολογήσου, σήκω, προχώρα. Μην κάθεσαι και ασχολείσαι με το τι έγινε. Μην κάθεσαι και ασχολείσαι. Χάνεις το χρόνο σου. Χάνεις το χρόνο σου, λέει, πνευματικά. Ο άνθρωπος ποτέ δεν κοιτάει προς τα πίσω. Προς τα κοιτάει. Είναι σαν να κάνει ένα σεισμό και να πέσει το κτίριο. Και να κάθόμαστε μετά και να το κοιτάμε το κτίριο. Και έπεσε τώρα το μοναστήρι. Ή έπεσε το σπίτι.
Μα δεν θα βγει τίποτα αν το κοιτάμε. Πρέπει να σώσουμε ό,τι σώζεται από μέσα το πρώτο. Και δεύτερον, πάμε παρακάτω. Πού θα μείνω απόψε. Πού θα κατοικήσουμε. Τι θα φάμε. Προχωράμε. Προχθές που ήμουν σε ένα χωριό, είπε κάποια κοπέλα εκεί, μου έκανε εντύπωση, 20 χρονών ήταν, και πέθανε η μητέρα της. Δεν καταλαβαίνετε, λέει, πάτε, πέθανε η μητέρα της. Μου κόστησε, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Δεν μπορώ να μείνω στο ότι πέθανε, μου λέει. Η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει τώρα να συνεχίσω να παλεύω εγώ. Και πράγματι το είχε καταλάβει πολύ καλά και δεν έμεινε εκεί να κλαίει και να μυρολογά τη μάνα της σαν κοπέλα και να χάσει χρόνο από τη ζωή της, που δυστυχώς εμείς πολλές φορές το κάνουμε όμως αυτό. Μένουμε σε ένα γεγονός και δεν προχωράμε παρακάτω. Συμβαίνει κάτι και δεν προχωράμε παρακάτω. Όχι. Πρέπει να μάθουμε να προχωράμε. Πέθανε ένα πρόσωπο. Ή ένα πρόσωπο έφυγε από τη ζωή μας. Ένας φίλος μας. Απομακρύνθηκε. Ένας μοναχός. Απομακρύνθηκε. Από το μοναστήρι. Δεν μένουμε. Πάμε παρακάτω. Η ζωή συνεχίζεται. Αυτό λέει, μην καθίσετε και ο διάβολος σας φάει το χρόνο. Ο διάβολος λέει, αυτό θα κάνει. Να κάθεσαι να ασχολείσαι με το πρόσωπο εκείνο, να κάθεσαι να ασχολείσαι με το αμάρτημα εκείνο, να κάθεσαι να ασχολείσαι με τις λεπτομέρειες της α, το β, μήπως δεν έπρεπε να το κάνω έτσι, έπρεπε να το χειριστώ έτσι, μήπως δεν το είπα καλά, μήπως το άλλο. Τίποτα. Προχώρα, αδελφέ μου. Προχώρα άμα θέλεις να πας μπροστά. Πνευματικά και να φέρεις καρπούς. Διαφορετικά λέει, θα χάνεις τον καιρό σου, το λέει, και θα φέρεις μικρό καρπό στο τέλος, πνευματικό. Και όλο αυτό συμβαίνει επειδή δεν σκεπτόμαστε καλύτερα τη φυσική μας χαυνότητα και επειδή δεν ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο η ψυχή μας πρέπει να ασχολείται με το Θεό. Δηλαδή, καλύτερα να μεταχειρίζεται κανείς ταπεινή μετάνοια και επιστροφή στο Θεό όταν πέσει σε κάποια από τα συγνωστά και μη θανάσιμα αμαρτήματα, παρά να λυπάτε για αυτά και να στενοχωρείτε τόσο πολύ και να ταράσετε. Το βλέπετε. Τελεία και παύλα λέει. Μην κάθεσαι, λέει, με μετάνοια, επιστροφή στο Θεό και συνεχίζω το έργο μου. Αλλά γενικά μου ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Εγώ το επεκτείνω και πέρα από τα αμαρτήματα. Και πέρα από τα αμαρτήματα. Βλέπω γονείς που χάσαν τα παιδιά τους γιατί πέθαναν. Ή βλέπω παιδιά που χάσαν τους γονείς τους. Βλέπω ανθρώπους που χωρίσανε και βυθίζονται στο πένθος. Θα πονέσω στην αρχή, θα κλάψω, το καταλαβαίνω, είναι κατανοητό, ανθρώπινο, γιατί έχω συναισθήματα μέσα μου, δεν είμαι ζώο, αλλά από εκεί και κάτω συνεχίζω. Γιατί ο στόχος μου δεν είναι το α ή το β πρόσωπο, ούτε το τάδε μάρτυμα. Στόχος μου είναι η αγιότητα και η πορεία και η βασιλεία των ουρανών. Συνεχίζω προς τη βασιλεία των ουρανών, τον δρόμο μου. Άρα δεν σταματώ. Είπα συγνωστά αμαρτήματα, γιατί μόνο σε αυτά είναι συνηθισμένη να πέφτει η ψυχή εκείνη που ζει σύμφωνα με τον τρόπο που εδώ υποθέσαμε, μιλώντας μόνο για εκείνους που ζουν πνευματική ζωή και ζητούν να προοδέψουν πνευματικά και βρίσκονται χωρίς θανάσιμα αμαρτήματα. Λέει, δεν αναφέρομαι στα θανάσιμα αμαρτήματα, γιατί θεωρώ, λέει, ότι μιλάω σε πνευματικούς ανθρώπους και οι πνευματικοί άνθρωποι δεν επισύρουν εύκολα θανάσιμα αμαρτήματα. Γι' αυτό, λέει, σας μιλάω για αυτά. Γιατί για εκείνους που απλώς ζουν και ως έτυχε και με θανάσιμα αμαρτήματα, λυπώντας κάθε τόσο το Θεό, χρειάζεται άλλου είδους συμβουλή και παραγγελία. Και δεν είναι για αυτούς το φάρμακο αυτό που είπαμε. Οι παρόμοιοι πρέπει να ενοχλούνται και να κλαίνε με πόνο και να έχουν μεγάλο συλλογισμό, εξετάζοντας πάντοτε τη συνείδησή τους και να εξομολογούνται για να μην λείψουν εξαιτίας της αδιαφορίας τους
από την αναγκαία μη λείψουν εξαιτίας αδιαφορίας τους από την αναγκαία ιατρία και σωτηρία τους. Λέει, αναφέρομαι λέει, σε πνευματικούς ανθρώπους. Δεν μιλάω λέει, για τους άλλους που αδιαφορούν για το Θεό και έχουν και τα νάσημα αμαρτήματα. Γιατί για εκείνους χρειάζεται άλλη ιατρία. Τι δηλαδή? Το πρώτο, ότι πρέπει να κλαίνε και για τα αμαρτήματά τους και με πόνο μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να εξομολογούνται συχνά ώστε να παίρνουν τα κατάλληλα πνευματικά φάρμακα και να μην τους λείψει η θεραπεία της ψυχής τους. Λοιπόν, θέλοντας να πούμε για την ειρήνη και την ησυχία που πρέπει να έχει εκείνος που δουλεύει και υπηρετεί το Θεό, λέμε ότι αυτή η επιστροφή και μετάνοια για να έχει όλη την ελπίδα της στο Θεό πρέπει να εννοείται όχι μόνο για τα ελαφριά και καθημερινά πράγματα, αλλά ακόμα και για τα μεγαλύτερα και βαρύτερα και συνηθισμένα, στα οποία καμιά φορά πέφτει ο δούλος του Θεού κατά παραχώρηση. Και για εκείνα που γίνονται όχι μόνο από αδυναμία και χαυνότητα, αλλά μερικές φορές και από κακή προαίρεση. Εδώ αναφέρεται και μας λέει ότι αναφέρομαι λέει σε αυτά διότι πολλές φορές ο άνθρωπος εξαιτίας αυτών των αμαρτημάτων χάνει την ειρήνη της ψυχής που έχουμε μιλήσει στα προηγούμενα κεφάλαια. Είδατε με ποιο τρόπο φεύγει λέει, η ειρήνη της ψυχής και μετά αν είσαι ταραγμένη και έχει ταραχεί η ψυχή δεν μπορεί να αφιερωθεί στο Θεό, στην προσευχή της, στο διακόνημά της, στην πνευματική της εργασία, ώστε να φέρει καρπούς η ψυχή. Γι' αυτό λέει αναφέρομαι σε αυτά. Διότι η συντριβή που κάνει την διάνοια του πνευματικού ανθρώπου να ταράσεται και να απορεί, δεν θα οδηγήσει ποτέ την ψυχή σε τέλεια στασιμότητα. Αν δεν ενωθεί με την εμπιστοσύνη και την αγαπητή ελπίδα της εσπλαχνίας και αγαθότητος του Θεού. Διότι λέει η συντριβή που κάνει ο άνθρωπος με τη διάνοιά του τον κάνει λέει ταράσεται και να απορεί. Αυτό λέει δεν θα οδηγήσει ποτέ την ψυχή του σε μία στασιμότητα. Αν δεν ενωθεί απόλυτα και με εμπιστοσύνη και με την εσπλαχνία, αν δεν ενωθεί με το Θεό. Και γι' αυτό δεν δίνει σημασία στα υπόλοιπα. Ενώνεται με το Θεό και τα υπόλοιπα κινούνται. Και τα οποία με την εξομολόγηση, όπως είπαμε, καθαρίζει συχνά την ψυχή του για να γαλινεύει. Και αυτό κατά πρώτον είναι απαραίτητο και αναγκαίο για εκείνους που επιθυμούν όχι μόνο να βγουν από τις ταλαιπωρίες τους, αλλά και να αποκτήσουν μεγάλο βαθμό αρετών και μεγάλη αγάπη και ένωση με τον Θεό. Και αυτό είναι κατά το πρώτον λέει απαραίτητο να γίνεται για εκείνους που επιθυμούν να φύγουν από αυτή την ταλαιπωρία της συνειδήσεως, των λογισμών, δηλαδή κουτσομπόλεψα, κατέκρινα, έκανα ένα αμάρτημα εν πάση περιπτώσει. Συγνωστό πάντοτε αναφέρεται. Και το οποίο αρχίζει και με τρώει μέσα μου. Τώρα και γιατί τσακώθηκα με τον αδελφό μου. Τώρα γιατί τσακώθηκα λέει η μάνα με τα παιδιά μου ή το παιδί με τη μάνα. Λέει ο μοναχός τώρα γιατί αρπάχτηκα με τον άλλον τον μοναχό και του αντιμίλησα. Και αυτό τον τρώει όλη την ημέρα μέσα του. Εάν λέει κάθεσαι και απασχολείσαι, αφενός με δεν θα φέρεις καρπούς πνευματικούς, αφετέρου θα ταλαιπωρήσει, αλλά όποιος ταλαιπωρείται και δεν κοιτάει πώς θα ενωθεί με το Θεό και να κάνει αυτά που αναφέραμε, δηλαδή να πλένεται συχνά, να καθαρίζει την ψυχή του και να ενώνεται με το Θεό, εάν δεν το κάνει λέει θα μένει στις ταλαιπωρίες του. Αλλά όσοι λέει το ξεπερνούν εκείνοι που ποθούν πραγματικά λέει να αποκτήσουν σε μεγάλο βαθμό αρετές, αλλά και να ενωθούν γρήγορα με το Θεό. Άρα εκείνος που ποθεί την ένεσή του με το Θεό και την αγιότητα δεν κάθεται να ασχολείται όπως σας είπα με αυτά τα μικροπτέσματα. Έγινε, τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Εξομολογούμε στο πνευματικό μου,
προσέχω, το λέω στο γέροντα, το λέω στη γερόντισσα και προχωρώ μετά. Δεν αφήνω τους λογισμούς το σατανά να μα κατυποβάλει. Πράγμα το οποίο μη θέλοντας να εννοήσουν πολλοί πνευματικοί άντρες παραμένουν πάντοτε με μια καρδιά και με ένα νου σχεδόν απελπισμένοι που τους κρατεί και δεν τους αφήνει να προχωρήσουν εμπρός ή να γίνουν δεκτικών των μεγαλύτερων χαρισμάτων τα οποία έχει ετοιμάσει για αυτούς ο Θεός. Και μέρα με την ημέρα ζουν πολλές φορές μια ζωή άθλια και ανώφελη και άξια για να τους κλαίει κανείς. Προσέξτε ότι μιλάει για πνευματικούς άντρες. Αυτό λέει το απλό πραγματάκι. Δυστυχώς λέει πολλοί πνευματικοί άντρες και ο Άγιος Νικόδημος μιλάει για αγιορείτες εδώ, μοναχούς, τους οποίους έχει συναντήσει και λέει επειδή έπεσε σε μια άσχημη σκέψη, επειδή διαφώνησε, επειδή καχυποπτεύτηκε, κάθεται και κλαίει όλη την ημέρα και πονάει το μυαλό του και λέει γιατί να το κάνω, γιατί να αντιμιλήσω, γιατί να συμπεριφερθώ έτσι. Και κάθονται λέει μεγάλοι πνευματικοί άντρες και χάνουν το χρόνο τους. Με αποτέλεσμα έρχονται σε άθλια κατάσταση και ζουν μια άθλια ζωή και ανώφελη και είναι στο τέλος να τους κλαίει λέει κανείς. Άξιοι να τους κλαίει κανείς. Ενώ ο Θεός τους προόριζε για μεγαλύτερες αρετές και μεγαλύτερη καρποφορία. Και αυτοί στάθηκαν εκεί και κλαίνε τον εαυτό τους. Είναι σαν τους ανθρώπους που ξεψυρίζουν πολλές φορές και εκεί που δεν υπάρχουν ψήρες. Και κάθονται και ασχολούνται με πολλή λεπτομέρεια χωρίς να υπάρχει ουσία. Και έχασε μπροστά του όλη τη ζωή. Αν δεν θυμίστε, πολλές φορές σας έχω πει ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε ποιος είναι ο στόχος μας. Και στόχος μας είναι η αγιότητα. Στόχος μας είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνος είναι ο στόχος μας. Οι πτώσεις, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θα έλθουν. Οι πτώσεις θα έλθουν. Σε ένα πόλεμο δεν θα πυροβολάς μόνο εσύ. Θα πυροβολάει και ο διάβολος. Μπορεί να χάσεις μάχες. Δεν χάνεις τον πόλεμο όμως. Όταν έχεις το στόχο σου εκεί που πρέπει να πας. Και σας φέρνω συχνά το παράδειγμα με την πεκάτσα. Όταν ο κυνηγός κυνηγάει και βγει για την πεκάτσα να τη σκοτώσει και τεντώνει το όπλο και το σημαδεύει την πεκάτσα, πρέπει να κοιτάει την πεκάτσα. Εάν του φωνάξει ο άλλος κυνηγός και του πει «Κώστα» και γυρίσει ο Κώστας να δει τι του λέει, η μπεκάτσα έφυγε. Και θα πάει να πυροβολήσει και θα πυροβολήσει αέρα. Το στόχο μας. Δεν χάνουμε το στόχο μας που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Το ποιος λέει δίπλα, τι μας λέει, τι γίνεται. Πόλεμοι, καταστροφές, μας βρίζουν, μας συκοφαντούν. Μας βλάπτουν, μας κάνουν οτιδήποτε κακό οι άλλοι. Εάν γυρίσουμε εμείς και κοιτάμε μια τον ένα, τι είπε για μένα, αυτό είπε αυτός για εμένα και ασχολούμαι εγώ με αυτόν. Ο άλλος είπε εκείνο και ασχολούμαι εγώ με αυτό. Ο διάβολος μου βάλε αυτό με στη σκέψη και ασχολούμαι με τον διάβολο. Ο άλλος μου λέει παραπέρα, ω καημένε μου, το τάδε και το τάδε. Και ασχολούμαι με αυτά. Τότε θα κοιτάω μια δεξιά, μια αριστερά. Και δεν θα σημαδέψω ποτέ τον παράδεισο και την αγιότητα. Όλα τα άλλα θα συμβούν στη ζωή μας. Αυτό έχει αποδείξει η εμπειρία μας. Και γι' αυτό έχουμε κάνει και ομιλία. Πέφτω, σηκώνομαι. Πέφτω, σηκώνομαι. Σηκώνομαι, ξαναπέφτω. Ξαναπέφτω, ξανασηκώνομαι. Μια πορεία πτώσεως και ανόδου, αλλά εκεί ο στόχος μου. Ούτε απελπίζομαι. Εδώ σκεφτείτε ο Άγιος Νικόδημος που ζει μες στο Άγιον Όρος και όλα αυτά που γράφει, μη βλέπετε που εμείς τα αναπτύσσουμε και για τους χριστιανούς και λίγο παραπέρα, γιατί βλέπετε στις συνάξεις μας είναι και λαϊκοί μέσα και δίνουμε μια επέκταση και στους λαϊκούς. Στην ουσία απευθύνεται προς μοναχούς ο Άγιος Νικόδημος και αυτά τα οποία τους λέει
Άρα έχει απέναντί του απελπισμένους μοναχούς, οι οποίοι κάθονται και σκέπτονται και δεν κάνουν τίποτα άλλο. Γιατί? Διότι φιλονίκησε με κάποιον, λέει, ή ήταν περίεργος. Τον ρώτησε δηλαδή τι έγινε με τον άλλον, μήπως έμαθες. Και μετά κάθεται στο κελί του και σκέπτεται και λέει, μα τι ήθελα, περίεργος είμαι. Γιατί να φανώ περίεργος, γιατί να πέσω σε αυτό το αμάρτημα. Και κάθεται όλη την ημέρα και τη βδομάδα και καιρούς και σκέπτεται γιατί να συμβεί αυτό. Εγώ σας επαναλαμβάνω, όχι για τα μικρά και για τα σοβαρά πράγματα. Ο άνθρωπος έχει ενιαίο στόχο και κοιτάει τη βασιλεία των ουρανών. Πορεύεται προς την αγιότητα. Ο διάβολος θα βάλει τρικλοποδιές, θα πετροβολήσει, θα ρίξει σφαίρες, θα ρίξει βόμβες, θα βάλει νάρκες, θα ρίξει χειροβομβίδες για να σε εξολοθρέψει στην πορεία σου προς τον παράδεισο. Και βλέπετε τι λέει, καταλήγει. Άνδρες, λέει, πνευματικούς που συνάντησα, μορφές μεγάλες, λέει, στο Άγιον Όρος, τελικά έζησαν μια άθλια ζωή και ανώφελη και άξια για να τους κλαίει κανείς. Γιατί χάσαν τον χρόνο τους. Ξεφύγαν του σκοπού τους. Μένοντας, γιατί η κότα κάθισε στραβά επάνω στα αυγά. Κάθισε, δεν βγήκαν πουλιά. Πάμε παρακάτω, θα βάλουμε άλλα αυγά. Αναφέρω απλά παραδείγματα για να καταλάβετε, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι είναι μεμψίμεροι. Ξεψυρίζουν εκεί που δεν υπάρχει ψήρα ουσία. Και χάνουν το σκοπό τους και το στόχο τους. Προχώρα. Διότι θέλουν να ακολουθούν τη δική τους φαντασία, μη δεχόμενη την αληθινή και σωτήρια διδασκαλία που τους κατευθύνει διαμέσου της βασιλικής οδού, στις υψηλές και σταθερές χριστιανικές αρετές και στην ειρήνη εκείνη που άφησε ο Χριστός, λέγοντας: «Σας αφήνω ειρήνη, τη δική μου ειρήνη σας αφήνω». Και λέει τι, αφενός με κρατάει, λέει, την ψυχή τους σε μια ταραγμένη κατάσταση, αφού ξεψυρίζουν, σε μια ταραγμένη κατάσταση. Ναι, θα ψάξω την ψυχή μου και θα την ξεψυρίσω. Θα ψάξω να βρω και το παραμικρότερο αμάρτημα. Δεμένο σε αυτό. Δεν σημαίνει το καλύπτω και δεν το εξομολογούμε. Όχι. Το βρίσκω, το εξομολογήθηκα, τέλειωσε. Και σας επαναλαμβάνω ότι να αυτό που λέει εδώ, ότι αυτοί τι κάνουν, βάζουν μια δική τους σωτηριολογική πορεία. Δηλαδή και έχουν με το μυαλό τους έναν δικό τους τρόπο που σώζεται ο άνθρωπος. Και όχι αυτό που έκανε ο Χριστός. Εδώ αν ήθελε λίγο πιο πολύ να επεκταθώ, ο Άγιος χωρίζει τα αμαρτήματα σε θανάσιμα και μη θανάσιμα. Όντως έτσι είναι χωρισμένο, δεν το αμφισβητεί κανείς. Αλλά ο Χριστός σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του και για τα θανάσιμα και για τα μη θανάσιμα αμαρτήματα. Δεν είπε αυτό το αίμα είναι για τα θανάσιμα και τα άλλα είναι για τα μη θανάσιμα αμαρτήματα. Το αίμα Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από όλες τις αμαρτίες μας. Είτε αυτή είναι μια πονηρή σκέψη, είτε είναι μια μοιχεία, μια πορνεία. Από όλα μας καθαρίζει ο Θεός. Αλλήμον όμως αν μείνω είτε στο ένα είτε στο άλλο και χάσω την πορεία μου προς τον ουρανό. Και χάσω την πορεία μου προς τον ουρανό. Ακόμη οφείλουν οι παρόμοιοι κάθε φορά που θα βρεθούν σε κάποια ενόχληση για κάποια αμφιβολία να δέχονται τη συμβουλή του πνευματικού τους πατρός ή από κάποιον άλλον που το θεωρούν ικανό να τους δίνει παρόμοιες συμβουλές και να αφιερώνονται σε αυτό και να αναπαύονται πλήρως. Και εν συντομία, για να τελειώνουμε το λόγο, όσο για την ενόχληση που προέρχεται από τις ελλείψεις ακολουθεί το επόμενο κεφάλαιο που είναι και το τελευταίο. Τι μας λέει εδώ? Ότι οφείλουν, λέει, οι άνθρωποι όταν βρεθούν σε κάποια ενόχληση και για κάποια αμφιβολία να καταφεύγουν στον πνευματικό τους πατέρα.
ή λέει σε κάποιον άλλον. Γιατί λέει και σε κάποιον άλλον? Διότι ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος συγγνώμη Νικόδημος, δεν ήταν κοινοβιάτης μοναχός. Δεν ζούσε σε κοινόβιο, διότι στο κοινόβιο έχουμε μόνο το γέροντα και τη γερόντισσα. Δεν καταφεύγω να συμβουλευτώ εκτός του γέροντα και της γερόντισσας. Και γι' αυτό στα μοναστήρια ο γέροντας και η γερόντισσα είναι και καθηγούμενος και πνευματικός. Και γι' αυτό τους λέει καταφεύγεται στο πνευματικό. Ή σε κάποιον άλλον που τον εμπιστεύεστε. Γιατί αυτοί είναι αυτοί που ζουν στα κελιά. Όπως ο Άγιος Νικόδημος ζούσε σε κελί. Οπότε μπορεί να είχε έναν δίπλα του μοναχό, όπως ήταν ο πατήρ Παΐσιος, τον οποίο εμπιστευότανε. Και πήγαινε, του λέει εκεί, να πεις τη σκέψη σου και να τον ρωτήσεις. Αυτό όμως δεν ισχύει για το κοινόβιο. Το κοινόβιο ακολουθώ αυτό που μου λέει ο γέροντας, αυτό που μου λέει η γερόντισσα. Στο κοινόβιο. Διότι διασπάται η ενότητα. Το σκέφτεστε να λέει ο γέροντας αυτό και να πάω εγώ σε έναν άλλο πνευματικό και ο ένας πνευματικός να πει στον ένα πατέρα κάτι άλλο. Να πάει ο άλλος ο μοναχός σε έναν άλλο πνευματικό να ρωτήσει και να του πει κάτι άλλο. Ο τρίτος μοναχός να πάει σε έναν άλλο. Τι θα γίνει το μοναστήρι? Διαλύεται το κοινόβιο. Διαλύεται το κοινόβιο. Και γι' αυτό εδώ πέρα εφιστώ την προσοχή ιδιαίτερα στα γυναικεία μοναστήρια. Τα μοναστήρια πολύ πνευματικοί τα διέλυσαν ή τα δίχασαν ή τα χώρισαν. Οι ίδιοι πνευματικοί. Γιατί? Διότι ο πνευματικός προσπαθούσε να περάσει στις μοναχές τη δική του γραμμή. Όχι τη γραμμή της γερόντισσας, τη γραμμή που έχει χαράξει η αδελφότητα, τη δική του γραμμή. Έτσι όταν εξομολογεί μια, δύο, τρεις μοναχές και άμα είναι ένα μοναστήρι με 20-30 μοναχές και αρχίζει και τους επηρεάζει με τις σκέψεις του ο μοναχός τις μοναχές και εκείνες συνταυτιστούν, εύκολα μετά τι κάνει αυτός ο μοναχός, ο πνευματικός? Τις παίρνει αυτές τις 4-5 και δημιουργεί ένα δικό του αλλού μοναστηράκι. Και έχουμε δει πολλά τέτοια να έχουν συμβεί. Και φυσικά μετά η γερόντισσα τον πετάει έξω τον εξομολόγο αυτόν και τον διώχνει. Γιατί του διέλυσε την αδελφότητα. Γι' αυτό, όπως λένε και οι Άγιοι μας και ήταν αυτοί πάνω τη γραμμή, στα γυναικεία μοναστήρια, την ώρα που εξομολογείται η μοναχή, είναι παρούσα η ηγουμένη. Ακούει τα αμαρτήματα, ακούει το τι συμβουλεύει ο πνευματικός. Ακούει το τι συμβουλεύει. Και στην κανονικότητα δεν έχει δικαίωμα να συμβουλεύσει ο πνευματικός στα γυναικεία. Συμβουλεύει η ηγουμένη που είναι υπεύθυνη, που είναι η στόπον και θέση της Παναγίας. Ο πνευματικός απλά εξομολογεί και συγχωρεί τα αμαρτήματα. Και γι' αυτό οι μοναχές, εντός εισαγωγικών, εξομολογούνται καθημερινά στην ηγουμένη. Λένε σκέψεις, λογισμούς τους, τη ζωή τους, τα πάντα. Τα εξομολογούνται εντός εισαγωγικών. Οπότε η ίδια η ηγουμένη βάζει και τον κανόνα. Δεν τον βάζει ο πνευματικός τον κανόνα. Η ηγουμένη βάζει τον κανόνα. Ο πνευματικός ακούει και συγχωρεί. Μέχρι εκεί. Και φεύγει. Διότι ο Σάκης αφέθηκαν πνευματικοί και το πνευματική το βάζω εντός εισαγωγικών, γιατί ένας πραγματικά κληρικός που είναι πνευματικός δεν θα διασπάσει μια αδελφότητα. Αλλά επειδή υπάρχει και η φιλοδοξία ο κάθε γέροντας να δημιουργεί και ένα δικό του μοναστήρι από μια μεγάλη αδελφότητα, καλό θα ήταν να βουτήξει 4-5-10 και να κάνει ένα δικό του μοναστήρι. Και γι' αυτό οι γεροντάδες και οι Άγιοι συμβουλεύουν πάντοτε ότι πρέπει να είναι μπροστά οι ηγουμένοι. Δεν μπορεί ο εξομολόγος να πάει μόνος του και να πιάσει τη μοναχή. Ό,τι έχει να πει η μοναχή θα τα πει μπροστά.
στην Οικουμένη που ήδη τα έχει πει. Απλώς τα επαναλαμβάνει για να συγχωρεθούν, γιατί δεν έχει το δικαίωμα να δώσει άφεση αμαρτιών και δεν φορά πετραχύλι η Οικουμένη. Αυτό λοιπόν που λέει εδώ πέρα, γι' αυτό ακριβώς το λέει, που δίνει παρόμοιες συμβολές και να αφιερώνει σε αυτό και να αναπαύονται πλήρως. Δηλαδή μπορεί να πάει λέει, κάποιος ο οποίος μένει πού, μόνος του σε κελί. Είναι κελιώτης. Γι' αυτό του το λέει. Και βλέπετε δεν το συνιστά στα κοινόβια. Γιατί σκεφτείτε σε ένα κοινόβιο, εδώ εμείς που είμαστε κοινόβιο. Ο κάθε ένας από εσάς τους πατέρες να είχε κι άλλον εξομολόγο. Ο ένας να είχε έναν ιερέα από την Αύπαχτο, ένας να είχε από την Άμφισσα, ένας άλλος από το Αίγιο, ένας άλλος από την Πάτρα. Θα μπορούσε να υπάρξει ενότητα. Καθένας θα τράβαγε μέσα στο κοινόβιο τη δική του γραμμή. Και διαλύεται το κοινόβιο. Και γι' αυτό το πρόσωπο του πνευματικού συνταυτίζεται του γέροντος με τον ηγούμενο. Που κατευθύνει και ενώνει ο γέροντας. Ενώνει την αδελφότητα και την κρατάει ενωμένη. Το ίδιο γίνεται και στα γυναικεία. Αλλά τα γυναικεία χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή να τηρούν την ορθόδοξη παράδοση. Και η ορθόδοξη παράδοση είναι ο πνευματικός εξομολογεί τις μοναχές ενώπιον της ηγουμένης. Και ουδέποτε μόνος του. Ουδέποτε μόνος του. Τα αυτά λοιπόν μας λέει και θα δούμε την επόμενη φορά ότι η ψυχή μας πώς πρέπει να ειρηνεύει και να προοδεύει χωρίς να χάνει χάσιμο χρόνο, χωρίς να χάνει τον καιρό της. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμην.